Γεια σας παιδιά, μια μικρή πατεντούλα κάναμε εδώ στο φτεράκι μας, το οποίο ήταν ημιτασιόν, έχει για να χαμηλώσει λίγο, γιατί πριν ήταν σαν motocross. Να σας δείξω. Εδώ δεν ξέρω αν φαίνεται. Έχω βάλει ένα λαμάκι σαν προέκταση. Οπότε το έκανα λίγο πιο πίσω το φτερό και έκατσε λίγο από μπροστά, έτσι. Γύρω στους 3 πόντους από ό,τι υπολογίζω, αλλά έχει αρκετή διαφορά. Μας έκανε βέβαια λίγο κενό εδώ, αλλά δεν είναι πολύ άσχημο. Πιο άσχημο ήταν όταν σκονότανε. Τα λαμάκια μου τώρα που έβαλα είναι αυτά εδώ, τα οποία έχω βάψει στο κόκκινο χρώμα. Δεν έβαλα ακριβώς αυτά, έβαλα λίγο πιο φαρδί. Αλλά κάνουν και αυτά. Απλώς η τρύπα πρέπει να γίνει πιο μεγάλη. Με ένα τρυπανάκι να ανοίξουν μια πιο μεγάλη τρύπα για να χωράει βίδα. Αν κάτσει όμως κάποιος, το φτεράκι χαμηλώνει. Έρχεται, δηλαδή δεν ξέρω αν μπορώ, γιατί είναι τώρα στη διπλή στέκα. Να το δούμε. Μισό λεπτό να κάτσω. Εντάξει, τώρα και στη διπλή στέκα. Αυτή είναι η πατεντούλα μου, δεν φαίνεται. Αν πρέπει να το προσέξει, να πάει πολύ κοντά κάποιος να το δει. Έτσι απλώς. Αν θέλει κάποιος να το... Δεν τρυπάμε, έτσι. Του βάζουμε μια σιλικονίτσα. Γιατί θα είναι άσχημο εδώ αν τρυπήσουμε, για να πιάσει το λαμάκι. Απλώς με μια καλή σιλικόνη που κολλάει. Εγώ πήρα την... Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Να δω αν τη βρω στα σκουπίδια. Γιατί μου τέλειωσε. Αυτή την κόλλα δούλεψα. Της Durostick και της Bison κάνει. Είναι καλή. Απλώς να κολλάει καλά, να πιάνει καλά. Έτσι. Λοιπόν. Έγινε ωραίο. Έκατσε ωραία. Τα λέμε.